Να καλησπερίσουμε λοιπόν την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πόσο Πού μπορούμε να είμαστε καλά με αυτή την κατάσταση? Αθήνα, Αθήνα, στη Βουλή. Αθήνα είστε, δεν είστε Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Υπάρχουν αρκετά ζητηματάκια που θα θέλαμε να σχολιάσουμε μαζί. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε εσείς ένα πρώτο σχόλιο λόγω της ημέρας. Είναι μια ημέρα, αν και είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, πολύ σημαντική για τον ελληνισμό και δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ, γιατί υπάρχουν και πολλοί αθλητικοί σύλλογοι. Είναι σημαντικό αυτό που με τη στάση σας το ενισχύετε και το ενδυναμώνετε. Είναι μια σπουδαία μέρα. Ήμουν στη Βουλή. Υπήρχε συγκεκριμένη διάταξη αφιερωμένη στη γενοκτονία των ποντίων. Είναι πολύ σπουδαίο να μην ξεχνάμε και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αναγνωριστεί παγκοσμίως ότι η γενοκτονία των ποντίων, διότι πέραν το ότι ήταν μια θηριωδία που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί αυτό το πράγμα και είναι καταδικαστές όπου και να γίνονται, πέραν λοιπόν του να μην ξεχνάμε, πρέπει και να διεκδικούμε πρώτα να γινόμαστε ως ανθρωπότητα καλύτεροι και δεύτερον να μην επιτρέπουμε να ξαναγίνονται τέτοιες ενέργειες. Γι' αυτό θέλουμε η γενοκτονία των ποντίων, όπως και όλες οι άλλες γενοκτονίες που έχουν γίνει, να αναγνωριστούν για να μπορέσουμε να θυμόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι από το παρελθόν και από τα λάθη του παρελθόντος, από τις θηριωδίες του παρελθόντος. Να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με την καθημερινότητά μας, με τον κορονοϊό, με όλα αυτά τα ζητήματα και αν όντως το τελευταίο διάστημα πηγαίνουμε προς την κανονικότητα με την έννοια ότι αρχίσουμε να βγαίνουμε από το σπίτι πλέον, σιγά σιγά ανοίγουν τα μαγαζιά, την άλλη εβδομάδα δεν κάνω λάθος θα ανοίξουν ακόμα περισσότερα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι την άλλη εβδομάδα η κυβέρνηση προέκρινε. Κοιτάξτε, δεν λειτουργούμε με βάση το τι θα προτείνουν οι επιστήμονες και φυσικά θα πάρουμε και τις πολιτικές αποφάσεις. Οι άνθρωποι που κυβερνούν και είναι στα Υπουργεία αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό να πούμε ότι τα μέτρα φαίνονται, έτσι όπως φαίνονται και από τα κρούσματα που είχαμε και χθες, ότι δένουν καλώς, ότι σωστά προβήκαμε στη σταδιακή άρση των μέτρων. Και επιθυμούμε μια κανονικότητα και κοιτάξτε, αυτό που είναι σημαντικό, και έχω μπει σε δημόσιο διάλογο με πρόσκληση που έχω απευθύνει σε όλους τους φορείς της πόλης μας. Αυτό είναι που είναι σημαντικό, είναι να μπούμε σε μια κανονικότητα και οικονομικά. Η οικονομική ζωή να επανέλθει, να ανοίξουν τα καταστήματα, να μπαίνει κόσμος στα καταστήματα, οι επαγγελματίες, οι αυτοπασχολούμενοι, ο κλάβος μου, οι δικηγόροι που έχουν πληγεί πολύ, οι γιατροί, οι ταξιτζίδες, τους οποίους έχω κάνει τηλεδιάσκεψη, όλοι αυτοί οι μεγάλοι φορείς και οι μικρότεροι φυσικά να ομαλοποιηθούν, διότι τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει, και αυτός είναι ο πρώτος στόχος, να στηρίξουμε, και το είπα και χθες στην ομιλία μου στη Βουλή, μπορεί να το θέμα να ήταν η δικαιοσύνη που είναι το αποκούμπι του καθενός, αλλά πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και ιδίως στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν δουλειά στους εργαζόμενους και πρέπει να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και προς τη σωστή κατεύθυνση είναι να ενισχυθεί το εργατικό δίκαιο και όχι να υπάρξουν διατάξεις που το ελαστικοποιούν, όχι για το τώρα γιατί είναι δύσκολη αντιμετώπιση της όλης κατάστασης, αλλά στη συνέχεια όταν σταθεροποιηθούμε να ενισχυθεί το εργατικό δίκαιο και φυσικά να ληφθούν μέρη και για τις άλλες πιο ευάλωτες και πιο ευπαθείς ομάδες εργαζομένων. Διότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε την εργασία και τις ίδιες θέσεις εργασίας με τους ίδιους όρους. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Πολύ. Και εγώ έχω καταθέσει γιατί πολλές πολίτης ερωτήσεις στην ουκλή της κουβέντας. Ο πολίτης, λέω, έχει επιλέξει όλους εσάς για να του κάνετε όσο το δυνατόν πιο εύκολη την καθημερινότητά του και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον πλανήτη αυτό που συνέβη με τον κορονοϊό και παραμένουν οι δυσκολίες και ακόμα δεν έχουμε δει και τα αποτελέσματα σε οικονομικό επίπεδο, όπως λέτε. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα. Δεν έχουν φανεί. Καλά, στην τσέπη μας δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα των 2 μηνών lockdown. Το θέμα είναι ποιο θα είναι το αμέσως επόμενο αποτέλεσμα από αυτό το κλείσμα των πάντων. Η αλήθεια είναι αυτό που είπατε, ότι τουλάχιστον εγώ ως βουλευτής όλο αυτό το διάστημα
Είμαι συνέχεια σε τηλεδιασκέψεις, σε ένα δημόσιο διάλογο με όλους τους κοινωνικούς φορείς και ξέρω ότι ο στόχος μου δεν είναι απλά να κάνω ένα δημόσιο διάλογο. Είναι να πάρω τις προτάσεις τους, να τις μελετήσω, να τις επεξεργαστώ και να τις εισφέρω πλέον ως δικές μου προτάσεις για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο ρόλος μας και αυτόν υπηρετώ. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια έχουμε πολλά θέματα, το ξέρετε, και με τις, είπατε για τους αξιτζίδες, αλλά άμα πιάσουμε τον ΟΑΣ, πιάσουμε το μετρό κτλ. Το βιώνετε κι εσείς ως πολίτης. Το βιώνετε. Το γνωρίζω πολύ καλά, ειδικά το μετρό ως δικηγόρος των εργαζομένων που ήμουνα, πριν τους απολύσουν όλους στο αρχαιολογικό τμήμα, γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα που έχει. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το θέμα. Με αυτή την αφορμή σας καλέσαμε αρχικά, γιατί έχετε κάνει μια τοποθέτηση για το θέμα του Άρη. Εγώ από τη μία χαίρομαι γιατί βλέπω ότι είναι μια τοποθέτηση που για μένα είναι στο the point που λέμε. Από την άλλη, εγώ θα ήθελα από όλους τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από το αν είναι της κυβερνήσεως ή όχι, να υπάρξει μια τοποθέτηση για τον Άρη. Έχω δικινητοποιήσει το παρελθόν για άλλες ομάδες, αλλά από τη μία χαίρομαι γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς που τοποθετούνται, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι επέλεξαν το δρόμο της σιωπής. Αλλά αφού έχουμε εσάς που τοποθετηθήκατε, να ακούσουμε τη δική σας θέση και άποψη για ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολύ απλά ο Άρης δεν ζητάει ούτε αλλαγή κάποιου νόμου, ούτε να υπάρξει ένα νέο νομοθέτημα ή μια νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο. Ζητάει απλά να δικαιωθεί γιατί τήρησε τους νόμους του ελληνικού κράτους. Είναι από τα παράδοξα αυτά βέβαια του ποδοσφαίρου, με τη FIFA και το κανονιστικό της πλαίσιο, που αν και σημειώνει ότι είναι κάτω από τους εθνικούς νόμους, παρόλα αυτά λειτουργεί σαν να είναι πάνω από τους εθνικούς νόμους. Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε και ένιωσα την ανάγκη να τοποθετηθώ, διότι είναι αν μη τι άλλο ξεκάθαρο, και γι' αυτό ήταν the point η τοποθέτησή μου, ότι το αίτημα του Άρη είναι δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει η FIFA να εφαρμόζει, να έχει αλλάξει μάλλον την τακτική της, να εφαρμόζει το δικό της δίκαιο χωρίς να σέβεται το εθνικό μας δίκαιο, ενώ στο καταστατικό της προβλέπει σεβασμό στο εθνικό δίκαιο του κάθε κράτους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ανορθόδοξο. Και επίσης είναι ακόμα περισσότερο ανορθόδοξο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Άρης έχει πληρώσει για τα λάθη του παρελθόντος και για τα χρέη του. Έχει υποβιβαστεί, έχει παίξει τεχνική κατηγορία, έχει πληρώσει. Και δεύτερον, έρχεται τώρα και μια απόφαση για την Πάρμα, η οποία είναι η ομάδα που έχει την ίδια έδρα και το ίδιο έμβλημα και στην ουσία εφαρμόζει το προηγούμενο δίκαιο. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα να διαγραφούν τα χρέη. Γιατί δεν το εφαρμόζει στον Άρη αυτό, δεν το γιατί έχει διαφορετικό TMS, δηλαδή είναι το σύστημα των μεταγραφών. Επειδή η Ιταλική Ομοσπονδία το άλλαξε, ενώ η Ελληνική δεν το άλλαξε, στεκόμαστε λοιπόν σε αυτό και λέμε, ναι, είναι διάδοχος, δεν θα τα πληρώσει. Ως νομικός, το αντιλαμβάνομαι ως ένα κόλλημα τυπικό. Ως ένα κόλλημα τυπικό, αυτό που μου λέτε. Αλλά το τυπικό ζήτημα μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί στην ουσία υπάρχει δίκαιο. Και μπορούν να βρουν τρόπο να ξεπεράσουν αυτό το θέμα, εφόσον υπάρχουν, υπάρχει και η προηγούμενη κατάσταση. Έτσι, το ότι εφήρμοζε η FIFA πριν αλλάξει όλη αυτή την νομολογία της, ας το πούμε έτσι. Τα προηγούμενα 12 χρόνια, όχι, δεν έχει αλλάξει καν την νομολογία. Είναι η κρίση που πλέον είναι μια γραμμή, να το πω εντός εισαγωγικών, ότι από εδώ και πέρα δεν θα κάνετε αυτό που κάνατε πριν. Δεν υπάρχει καν κάποιο κανονιστικό πλαίσιο της FIFA που να λέει τα πληρώνουν. Απλά αποφασίσαμε ότι από εδώ και πέρα θα τα χρεώνουμε στον επόμενο. Επειδή είστε και νομικός. Το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, εντάξει, κάποιοι γέλασαν με αυτό που είπαμε, αλλά νομίζω ότι αποτυπώνεται με αυτό που θα πω τώρα. Είναι δυνατόν κάποιος πριν πεθάνει ο πατέρας του ή η μητέρα του να καλείται να πληρώσει τα χρέη του? Υπάρχει πουθενά αυτό? Γιατί παλιά πάει Άρης, υφίσταται. Υπάρχει. Είναι σε καθάρι. Έχει και περιουσία. Είναι η μοναδική από τις πάει που μπήκανε στη διαδικασία. Έχει και περιουσία. Πώς γίνεται να ζητάς από το διάδοχο να πληρώσει πριν να έχει τελειώσει η προηγούμενη κατάσταση? Αυτό είναι αυτό που λέτε. Αυτό είναι πολύ σωστό νομικά που λέτε. Είναι σε καθάρι και υπάρχει περιουσία. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται το δικαίωμα, πώς μπορεί να ικανοποιηθεί. Ένα αυτό.
Και ένα δεύτερο, δεν μπορείς να ζητάς από μια νέα εταιρεία, όταν κάτι δεν προβλέπεται στο εθνικό σου δίκαιο, δεν ξεκαθαρίζεται στο εθνικό σου δίκαιο, το αντίθετο. Δεν ζητάς λοιπόν να μπορείς να ζητήσεις από μια νέα εταιρεία να βγάλει χρήματα. Με ποιο αιτιολογικό θα βγάλει χρήματα να πληρώσει τα προηγούμενα τιμολόγια? Μήπως αυτό αποτελείται μια φορολογική παράβαση? Όταν γίνει έλεγχος αυτή τη νέα εταιρεία, πώς θα γίνει αυτό? Με ποια δικαιολογική αιτία θα πει, εγώ πλήρωσα τα χρέη της παλιάς εταιρείας? Είναι και ένα ζήτημα λοιπόν, το οποίο προφανώς δεν ενδιαφέρει την FIFA. Βέβαια, πλέον έχουμε περάσει στο επόμενο βήμα. Χθες εστάλει και ο φάκελος από την ΠΑΕ στον κύριο Γεραπετρίδη μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Αρβανίδη, την παρουσία και του κύριου Δημητριάδη. Η παρουσία και του κυρίου Δημητριάδη από πολλούς, πολλοί το εξέλαβαν ως και προσωπικό ενδιαφέρον του κυρίου Μητσοτάκη, οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια επικοινωνία με τους ανθρώπους της κυβέρνησης για το αν όντως από τη μία ισχύει αυτό και αν από την άλλη έχουμε και κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Προφανώς η δική σας πρόσβαση, ενώ όλων των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, είναι καλύτερη από τη δική μας. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία προσπάθεια και σε έναν αγώνα, οπότε θα μου επιτρέψετε να μείνω σε αυτό που είμαστε και να τονίσω ότι είναι σημαντικό και η ανταπόκριση άμεση του Υπουργού, του κ. Γεραπετρίτη, και το γεγονός ότι ήταν και ο Διευθυντής του Προεκλογικού Γραφείου, δείχνει ένα ενδιαφέρον, γιατί όπως ξαναείπα, το αίτημα είναι δίκαιο. Και ξέρετε τι, τώρα είναι ο Άρης, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι μια άλλη ομάδα που θα βγει πληγωμένη από όλη αυτή τη διαδικασία. Επομένως, οφείλουμε ως χώρα και οφείλουμε ως κυβέρνηση να προσθέσουμε το δίκαιο του αθλητικού μας κόσμου, των αθλητικών μας ομάδων, οι οποίες γνωρίζουμε ότι πρέπει να τις στηρίξουμε. Ωραία. Άρα από τη στιγμή που αναγνωρίζετε το δίκαιο, φαντάζομαι ότι θα συνεχίσετε και εσείς από την πλευρά σας και γενικότερα η κυβέρνηση θα πάει προς την κατεύθυνση να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα του Άρη, και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θέλει και ο κόσμος του Άρη να γίνει. Δηλαδή, ωραία, το σημειώνουμε, αυτό το καταγράφουμε, αλλά πρέπει να γίνει κιόλας, η πράξη που λέμε. Αυτό το αντιλαμβάνομαι σίγουρα. Δεν μπορώ να διασφαλίσω ότι η θετική έκβαση όλων, δεν είναι η δικιά μου αρμοδιότητα για να πω κάτι τέτοιο, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι με τις δικές μου δυνάμεις θα συνδράμω και θα βοηθήσω για να μπορέσει ο Άρης να δικαιωθεί. Και αυτό το πιστεύω που σας το λέω. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, να είστε καλά.